Το πρώτο που ήθελα να πω στην αγάπη σας, ότι σήμερα το απόγευμα θα έχουμε την τελευταία παράκληση εδώ στον Άγιο Χαράλαμπο, που είναι η σειρά του, για να κλείσουμε τις ευχαριστίες μας και τις παρακλήσεις μας στην Παναγίτσα μας. Και την Τρίτη το πρωί θα κάνουμε εδώ την ακολουθία στη μην και μνήμην της κοιμήσεως της Παναγίας Θεοτόκου. Και θα ήθελα να κοινωνήσετε όλοι. Τώρα στο τέλος θα είμαι εδώ για εξομολόγηση. Βλέπω όμως ότι είστε πολλοί και επειδή τα αφήνετε την τελευταία στιγμή δεν πειράζει. Εμένα δεν με πειράζει και δεν με ενοχλεί, γιατί η αγάπη μου είναι πάνω από όλα αυτά που εσείς σκέφτεστε και νομίζετε. Και θα ήθελα πραγματικά να προσέλθετε όλοι για έστω και από ένα λεπτό, να πείτε τις αμαρτίες σας για να πάρετε την άφεση και τη συγχώρεση και την αγκαλιά μου και την αγάπη μου μαζί. Εγώ χαίρομαι κάθε ένας που έρχεται. Χαίρομαι κάθε ψυχή που ανοίγει μπροστά μου την καρδούλα της και είναι ύψιστη και τιμή για μένα και χαρά. Δεν έχω άλλο αίσθημα και συνέστημα εκείνη την ώρα, παρά μόνο να σας δείξω όσο μπορώ περισσότερο την αγάπη του Θεού, που θέλει τον καθένα μας να έχει καθαρή την καρδιά του, για να μπορούμε να παίρνουμε τη χάρη και την ευλογία του και να προσερχόμαστε στα Άγια Μυστήριά του. Το άλλο που ήθελα να πω, ότι έχουμε τυπώσει από την ενορία της Αρακίνας, από το χωριό, λαχνούς. Το ίδιο θα κάνουμε και στο πανηγύρι του Αγίου Χαραλάμπους, όταν θα έρθει η σειρά του, μάλλον και στα δύο πανηγύρια, για να μπορούμε να παίρνουμε μια ανάσα και μια βοήθεια. Γιατί για σκεφτείτε, αυτές οι εκκλησίες, οι καημένες εδώ, δύο φορές το μήνα λειτουργούνται, δυο η μία και δυο η άλλη, και οι ανάγκες της εκκλησίας είναι μεγάλες. Είναι μεγαλύτερες από εκείνες τις ενορίες που είναι μία ενορία, ένας παπάς. Άστο βρε και αγοράκι να κάνουν παρέα κι εσύ. Αλλά το σπρώχνει όμως, γιατί. Γιατί αγάπη μου το σπρώχνεις το αγοράκι. Έχει άγριο πατέρα γι' αυτό. Τώρα, αυτό που ήθελα να πω σήμερα είναι να συνδέσουμε λίγο όλα τα γεγονότα των ημερών. Σήμερα είναι η απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως και βέβαια γιορτάζει η Εκκλησία μας η μία που είναι μεταμόρφωση και τη γιορτάσαμε τόσο πανηγυρικά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Και μεθαύριο θα γιορτάσουμε εδώ την Παναγία και βλέπετε τι ωραία έφτιαξε αυτό το χωριό, μία υπέροχη, τεράστια εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Γι' αυτό και ήθελα να το πω μέσα από την καρδιά μου, σιγά σιγά να βοηθήσουμε όλοι να τελειώσουν οι αγιογραφίες, για να μπορούμε να παραδώσουμε στους αιώνες την Εκκλησία αυτήν, για τους επόμενους και τους μεθεπόμενους να τη χαίρονται και να την απολαμβάνουν. Εμείς θα φύγουμε κάποια στιγμή, οι νεότεροι θα φύγουν πολύ αργότερα, εμείς οι μεγαλύτεροι, κάπου θα ζυγώνουν οι μέρες και οι ώρες μας, αλλά τα έργα του Θεού να τα παραδώσουμε και να τα αφήσουμε εδώ, για να είναι ο τόπος που θα έρχονται και ίσως και θα μας θυμούνται και όλα και θα λένε, κάποτε πέρασε και από εδώ ένας χαζός παπάς, ας πούμε ένα κυρελέησον και γι' αυτόν. Η Παναγία μας, έλα εδώ, δεν ψωμάγει.
Για δέστε τώρα, έχει δύο γιορτές μέσα στο 15 Αύγουστο η Εκκλησία μας. Μία είναι η Μεταμόρφωση και μία είναι η Κοίμηση της Παναγίας. Και δέστε πόσο πολύ χαιρόμαστε που υπάρχει Παναγία, που 15 τώρα μέρες έβαλε η Εκκλησία μας να την ψάλουμε κάθε απόγευμα και από τη μια μεριά να την ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας έχει δώσει και μας δίνει και από την άλλη μεριά να την παρακαλάμε για όλα αυτά που περνάμε, που δυσκολευόμαστε, τις ανηφόρες και τις ανηφορίτσες που ανεβαίνει ο καθένας, είτε ο ίδιος είτε οι δικοί του άνθρωποι ή κάποιος δικός του. Και πώς είπε ο Χριστός, πολύ ισχύει δε εις μητρός. Η παρησία της Παναγίας μπροστά στο Χριστό είναι τεράστια. Τον ακούει το Χριστό η Παναγία. Και μάλιστα και τον πείθει το Χριστό η Παναγία. Έχουμε ένα απίθανο γεγονός που συνέβη στην Παναγία, στην εικόνα της Παναγίας στο βατοπέδι. Κάποια στιγμή, ξέρετε τα μοναστήρια, όσοι πηγαίνουμε στα μοναστήρια και κυρίως το Άγιον Όρος που είναι παλιά μοναστήρια, το ίδιο έτσι διαρρύθμιση έχει και η Αγία Αναστασία, το μεγάλο μοναστήρι πάνω από τα Βασιλικά. Εκεί λοιπόν έχουνε τον πύργο γύρω-γύρω το μοναστήρι, φυλάσσονταν, διότι βγαίνανε συχνά οι πειρατές και έκλεβαν τα μοναστήρια, τον πλούτο, τα κοιμήλια, τα χρυσά, τα αργυρά, τα δισκοπότηρα, τις εικόνες, τα Άγια Λείψανα. Και άλλο θέλεις? Έλα, τι άλλο θέλεις? Σου δίνω πως θέλει, αλλά έτσι, είναι φίλος μου γι' αυτό. Ήταν κάποτε φίλος μου ο μπαμπάς του, αλλά μπα. Με ξέχασες, ε. Δεν με ξέχασες. Όχι, ε. Μπράβο. Εκεί λοιπόν στο μοναστήρι αυτό στη Βατοπεδίου, κάθε πρωί μετά την ακολουθία ανοίγουν την πόρτα, τη μεγάλη, την αμπάρα. Μία είναι η πόρτα που μπαίνουν και βγαίνουν τα μοναστήρια, τεράστια. Εκείνο το πρωί λοιπόν πάει ο μοναχός να πάρει το κλειδί το μεγάλο και να ανοίξει την πόρτα. Και τότε ακούει την Παναγία να μιλάει από την εικόνα και να λέει «Μη μοναχέ, μην ανοίξετε σήμερα την πόρτα, απ' έξω παραφυλάνε δεκάδες ληστές, πειρατές για να μπουν μέσα να σας ρημάξουνε». Και εκείνη την ώρα λέει, μετακινεί το χέρι του ο Χριστός για να το βάλει στο στόμα της Παναγίας να μην συνεχίσει να μιλάει και να της λέει «Μάνα μου, μη τους το λες, δεν το αξίζουν, δεν κάνουν τον κανόνα τους όπως πρέπει». Και η Παναγία παίρνει το χέρι από το στόμα, το χέρι του Χριστού και λέει «Δεν πειράζει, θα τους βοηθήσω να μετανιώσουνε. Θα τους βοηθήσω να πάνε στο δρόμο που πρέπει». Πηγαίνει, το λέει στον ηγούμενο, του λέει «Γέροντά, το κετό μου», είπε η εικόνα. Πάνε πάνω από τον πύργο και τι να δουν απ' έξω? Δεκάδες οι πειρατές που παραμόνευαν. Πολέμησαν εναντίον τους, δεν άνοιξαν την πύλη εκείνη την ημέρα και γλίτωσε το μοναστήρι. Όσες φορές το σκέφτομαι αυτό, λέω, άραγε, η Παναγία τόση αγάπη έχει στον καθένα μας, που εκείνη την ώρα ήθελε η Παναγία, ήθελε να γλιτώσουν οι μοναχοί. Να γλιτώσουν οι μοναχοί. Και όχι μόνο να γλιτώσουν, αλλά και να τους βοηθήσει να αλλάξουν ζωή
και να μετανιώσω. Αυτή είναι η Παναγιά μας. Αυτή είναι η χάρη της. Αυτή είναι η αγάπη της. Αυτή είναι η έννοια της. Αυτή είναι η επιθυμία της. Αυτό είναι το θέλω της. Να βλέπει εμάς τους ανθρώπους να βοηθιόμαστε. Να βλέπει εμάς τους ανθρώπους όλους να μετανιώνουμε. Να βλέπει εμάς τους ανθρώπους όλους να παίρνουμε το δρόμο το σωστό και να είναι εκεί η Παναγία και να μας προστατεύει και να μας νοιάζεται και να μας αγαπάει. Αυτήν την Παναγία θα γιορτάσουμε μεθαύριο. Αυτήν την Παναγία γιορτάζουμε κάθε μέρα στην Εκκλησία. Βλέπετε, μωρέ, η Εκκλησία σε όλους τους ναούς, σε όλους τους ναούς της Ορθοδοξίας. Απ' τη μια μεριά έχει το Χριστό πάντα και απ' την άλλη μεριά έχει την Παναγία, τη μητέρα του. Και μετά δίπλα πάντα έχει την εικόνα του Αγίου ή της εορτής, αν είναι μεταμόρφωση απέναντι, αν είναι ό,τι εικόνα είναι. Μπράβο ρε Δημητράκη. Καλά ρε τόσο. Έλα και εσύ αγάπη μου να πάρεις, έλα. Έχουμε λοιπόν πάντα την Παναγία και σε όλες τις ακολουθίες πάντα βάζουμε τα τροπάρια της. Κανόνες, ο τελευταίος, δοξαστικά, το κενήν, όλα έχουν την Παναγία. Γιατί και μέσα στη λειτουργία λέμε έναν υπέροχο ύμνο στην Παναγία. Άξιον εστίνος αληθώς, είναι άξιο αλήθεια, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον. Να την μακαρίζουμε, να την ευχαριστούμε, να την δοξολογούμε, να την τιμάμε. Την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Γι' αυτό τη γιορτάζουμε την Παναγία, γιατί έγινε η μάνα του Θεού. Και δέστε, μωρέ, δέστε πόση ταπείνωση είχε ο Θεός, αλλά και πόση αγάπη να έρθει για μας που καταδέχτηκε να τον γεννήσει ως απλό άνθρωπο, σκεπάζοντας τη θεότητά του. Δεν έκαιγε ο Θεός την Παναγία. Ήταν σαν, δέστε έξω μια υπέροχη εικόνα, οικαιωμένη βάτος. Ήταν η προεικόνηση της Παλαιάς Διαθήκης, όπου ο Μωυσής είδε την βάτο να έχει φωτιά, 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 φωτιά και μέχρι το τέλος να μην καίγεται καθόλου, να είναι ζωντανή. Έτσι δέχτηκε και η Παναγία μέσα στην κοιλιά της το Χριστό. Φωτιά της θεότητος που δεν την έκαψε όμως. Γιατί τα σκέπασε αυτά ο Θεός? Γιατί αυτά όλα τα μάζεψε, για να το πω πιο απλά, για να μην τρομάξει ο άνθρωπος? Βλέπετε η δεύτερη γιορτή που είπαμε, που είχαμε αυτές τις μέρες, μεταμόρφωση. Δείχνει για λίγο στους τρεις μαθητές τη δόξα του και πέφτουν κάτω γκρούμητα και σκεπάζουν τα μάτια τους, γιατί δεν μπορούσαν να δουν τη φωτιά και το πυρ και το φως της θεότητας. Το τρώει όλο ή στο δίνει σένα? Α, αγάπη μου, δεν το τι ωραία αυτό, πώς το χαίρομαι. Κάντε, μωρέ, μια προσευχή και για μένα. Κάντε μια προσευχή τώρα, να πω παρακάτω. Μια προσευχούλα να και εγώ να πιάσω το χεράκι. Ένα, δυο, τρία, τέσσερα, πέντε εγγόνια.
αλλά μετά αν με δείτε γράψτε μου. Γι' αυτό φαίνεται καθυστερεί λίγο ο Θεός. Σου λέει μετά άστο. Θα με χάσετε μετά τελείως. Κι άμα είναι και εγγόνα, έμπαρχη. Μαζί θα πάμε, μαζί θα τη δέσω από το χέρι μου και θα πάμε. Και κρύβει λοιπόν ο Θεός, ο Χριστός μας, τη δόξα της θεότητας. Γιατί δεν ήθελε να πιστέψουμε ούτε με το φόβο, ούτε με τη δύναμη, ούτε με την επιβουλή. Αλλά να τον πιστέψουμε και να τον αγαπήσουμε και να τον νιώσουμε και να τον καταλάβουμε με την αγάπη του που έχει για μας. Αυτή η αγάπη λοιπόν, αυτή η αγάπη, η αγάπη, η αγάπη, η λατρεία που μας έχει ο Θεός, αυτή να νιώσουμε αυτές τις μέρες και σας παρακαλώ πολύ να κοινωνάτε. Να κοινωνάτε, μη σας βγάζει προβλήματα ο διάβολος. Πω τσακώθηκα με την τάδε, δεν θα ξανακοινωνήσω. Τι λες μωρέ που το σκέφτεσαι έτσι. Τότε πρέπει να κοινωνείς και μια και δυο και τρεις φορές και να πας και να αγκαλιάσεις την κουνιάδα, τη συνυφάδα, τη γειτόνισσα, τη συνεταίρο, την οποιονδήποτε. Και άμα δεν μπορείτε να τα βρείτε μέσα σας, γι' αυτό είναι ο παπάς εδώ. Και τούτος εδώ ο παπάς αυτές τις χαζομάρες τις ξέρει. Τα σπουδαία, τα άλλα, τα μεγάλα, τα θεολογικά, δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω, σας το λέω. Αλλά την αγάπη, την έννοια, την μετάνοια, την αγάπη, την αγάπη, την αγάπη, την τρέλα την ξέρω. Μπορώ να σας την πω. Κι άμα τη βρείτε αυτήν, μη φοβάστε μετά. Τον βρήκατε τον Θεό. Αυτόν τον Θεό λοιπόν, να πάρετε μαζί σας και να τον έχετε μέσα στην καρδιά σας. Θέλω να κοινωνάτε. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας θέλουν να κοινωνάμε. Η Εκκλησία μας θέλει να κοινωνάμε. Ο ίδιος ο Χριστός θέλει να κοινωνάμε. Να είστε καλά. Μετά όμως θα με αφήσετε στη ησυχία λίγες μέρες. Όλοι όσοι θέλετε σήμερα, είτε τώρα είτε το απόγευμα. Μετά, λίγο κι εγώ, γιατί θα το χάσω τελείως, να ξέρετε. Το πάτε λίγο. Να πω τι έπαθα προχθές σε μια εξομολόγηση. Να το λήξουμε αστεία. Τι έπαθα σε μια εξομολόγηση, μου έρχεται μία και περιλαβαίνει την ύφη της. Όπο, πω, 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 πω. Ποια είναι αυτή, παπά, που έρχεται στο σπίτι μου, που ήρθε στο σπίτι μου να κάνει κουμάντο στο γιο μου. Ποια είναι αυτή. Δεν τον δέχομαι εγώ, δεν την δέχομαι. Ο γιος είναι δικός μου. Γιατί λέω δεν τον παντρεύτηκες τότε αφού είναι δικό σου. Και τι μου είπε και κάτι άλλο, το πω και αυτό τώρα. Και ρε παπά, και αδιάντροποι. Δίνετε κάτι σορτσάκια και βγάζετε τα μπούτια της στο γιο μου μπροστά. Το έχουμε χάσει τελείως φαίνεται. Τελείως. Και μετά λέμε γιατί γίνεται κακιά η νύφη. Πώς θα μην γίνει κακιά. Διευκόν. Διευκόν, μαμά, κύριο.